Αμήν, λέγω ημήν. Σας διαβεβαιώ, λέγει ο Κύριος, ότι ούτε εν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρων. Σήμερα, αδερφοί μου, το Ιερόν Ευαγγέλιο μας περιγράφει ότι ένας εκατόνταρχος, δηλαδή αξιωματικός του στρατού, που είχε στην εξουσία του 100 άτομα, προσήλθεν εις τον Χριστόν και του λέει: «Κύριε», του λέει, «ο πες μου πάσχει, υποφέρει και σε παρακαλώ να έρθεις στο σπίτι μου για να το θεραπεύσεις». Και απήντησε ο εκατόνταρχος. Αφού παρεκάλεσε τον Κύριο και ο Κύριος του είπε τον ότι θα έρθω, απήντησε ο εκατόνταρχος και του λέει: «Κύριε, δεν είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγη εις έλθεις. Δεν αξίζω», του λέει, «να έρθεις στο σπίτι μου. Δεν έχω την δύναμη να σε δεχτώ στο σπίτι μου». Είπε λόγον ένα και θεραπευθήσετε ο πες μου. Πες μου να είχα μία λέξη και το παιδί μου, ο δούλος μου, θα θεραπευθεί αμέσως. Τότε ο Κύριος μας είπε: «Ουδέ εν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρω». Δηλαδή, μέσα στο εκλεκτό γένος των Εβραίων, το οποίο εδέχθη από τον Θεό τόσα ευεργεσία, τόσα καλά, δεν ευρήκα τη αυτήν πίστη. Αυτό είναι ένα σημείο, αδερφοί μου, το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Ο Κύριος μας συγκατέβει από τους ουρανούς, ήρθε στην γη, έγινε άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι και τέλος έφτασε στο σταυρό και έχυσε το αίμα του για να μας σώσει. Και δεν έμεινε ως εκεί. Προτού φύγει από τον κόσμο τούτο, προτού αποθάνει επάνω στο σταυρό, μας έδωσε τα μυστήρια της Εκκλησίας του. Μας έδωκε το μυστικό δείπνο και μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του. Και αυτό το οποίο έχουμε αυτήν τη στιγμή μπροστά μας είναι η Αγία Τράπεζα, επάνω στην οποία ο Κύριος μας σταυρώνεται, χύνει το αίμα του και μας το δίδει. Άραγες, άνοιξε κανένας το στόμα του και να πει: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγη εισέλθεις». Και ποιαν στέγη? Στην ψυχή, η οποία είναι όλη γεμάτη από αμαρτίες, γεμάτη από αδυναμίες, γεμάτη από κακά. Είπαμε ποτέ την ώρα που προσερχόμεθα να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγη εισέλθεις». Παρά μόνο τι γίνεται? Έχουμε στο στόμα μας ακόμη τη βλασφημία και πάμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Έχουμε ακόμη στο στόμα μας την κατάκριση και πάμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Έχουμε ακόμη στο στόμα μας εκείνον το βρώμο, βρώμικον και ακάθαρτον, χόρτο που λέγεται διάβολο χόρτο, που λέγεται τσιγάρο,
και πάμε και ανοίγουμε το στόμα μας για να πάρουμε τον Χριστό μας. Και μόλις φύγουμε από την Εκκλησία, ανάβουμε το διαβολόχο στον αυτό και νομίζουμε ότι έφυγε η Θεία Κοινωνία. Μέσα στο στόμα μας είναι ο Χριστός και του δίδουμε αυτό το διαβολόχορτο δια να τον φέρουμε με τα μέτρα μας. Αδερφοί μου, ουκ είμαι ικανός είναι μου υπό την στέγενησή αυτής. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως ότι αυτή η ταπείνωση του Κυρίου μας θέλει μετάνοια ειλικρινή. Πρέπει να σκεφτούμε καλά ότι είμεθα ανάξι να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ουκ είμαι άξιος, Κύριε, λέγει. Δεν είμαι άξιος, αλλά εσύ συγκατεύεις για να με σώσεις. Αδερφοί μου, εκείνον το οποίο πρέπει να πούμε ιδιαιτέρως είναι ότι αυτό το έθνος το οποίο ονομάζεται ελληνικό δεν έχει την πίστη του εκατοντάχου. Θα μου πείτε γιατί? Διότι ο Πανάγαθος Θεός έδωκεν εις το έθνος τούτο μίαν πληγήν του Φαραώ. Από τας 10 πληγάς του Φαραώ έδωκεν και εις το έθνος το ειδικό μας. Τι αποκαλύπτεται? Ότι κάθε μία ώρα γίνεται μία ληστεία στην Ελλάδα. Κάθε 2 μέρες γίνεται ένας φόνος στην Ελλάδα. Και όλα αυτά δια ποιο λόγο? Διότι εμείς δεν εκτιμούμε την αγάπη του Θεού. Τον βλασφημούμε ημέραστε και νυχτός. Βλασφημούμε τον ίδιο, βλασφημούμε τη μανούλα του, η οποία τον εγέννησε στον κόσμο τούτο. Βλασφημούμε τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρόν. Έως πότε θα αντέξει ο Κύριος μας? Βλέπει, ακούει, μετρά, ζυγίζει και γράφει. Και λέγει, ας ξυπνήσω τούτο το έθνος. Δεν το ξυπνάει όμως ο εαυτός του. Αυτό το έθνος δεν ξυπνάται από τον εαυτόν του. Του δίδει ο Θεός αφορμή να ξυπνήσει και αυτό το έθνος συνεχίζει. Θέλετε να ακούσετε τι γίνεται με αυτήν την βλασφημία? Πηγαίνετε μέσα στα γήπεδα τα οποία γέμουν από νεαρά τέκνα της Ελλάδος. Εκεί θα ακούσετε τόση βλασφημία που δεν ακούσανε ούτε στην κόλαση. Πηγαίνετε μέσα στα καφενεία τα οποία είναι άντρων διαβόλου. Εκεί θα δείτε πορνεία, θα δείτε μοιχεία, θα δείτε αμαρτία. Πηγαίνετε μέσα στα σχολεία τα οποία φοιτούν τα νεαρά τέκνα της Ελλάδος. Εκεί θα ακούσετε βλασφημία που δεν ακούστηκε ποτέ. Πηγαίνετε μέσα στους στρατώνες για να δείτε τα στρατευμένα νιάτα της Ελλάδος. Εκεί θα δείτε βλασφημία που δεν ακούστηκε ποτέ. Πού θα φτάσουμε? Μας έδωσε πληγήν ο Θεός και δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε επιτέλους να ακουστεί μια φωνή και να πει «Μη βλασφημείτε τα Ιερά και τα Θεία, μη βλασφημείτε τον Θεό και την Παναγία, μη βλασφημείτε τον Τίμιο Σταυρό». Ποιος θα φωνάξει, ποιος θα ακούσει? Και όλα πηγαίνουν προς την καταστροφή και όλα πηγαίνουν προς τον αφανισμό. Αδελφοί μου, ο εκατόνταρχος είπε «Κύριε, πες ένα λόγο και για αφήσετε ο πες μου». Και εκείνος ο παντογνώστης Θεός είπε ότι ουδέποτε εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρω.
μέσα στο έθνος μου, το οποίο εγώ αγάπησα και έδωσα τόση ευγνωμοσύνη, τόση ευχαριστία, τόση χαρά. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόρου, ας προσέξουμε και ας συνέλθουμε από την πληγή τη μεγάλη την οποία επέτρεψε ο Θεός. Φόνη και διαρρήξεις. Όλη η Ελλάδα είναι φυλακισμένη μέσα στα σίδερα. Είναι φυλακισμένη μέσα στα σπίτια της. Και όμως δεν εμποδίζει τίποτε, διότι ο Πανάγαθος Θεός επέτρεψε αυτήν την δοκιμασία. Να συνέλθουμε, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και ο Θεός θα μας απαλλάξει από αυτό. Ώσπου ήμεθα, όπως ήμεθα αυτή τη στιγμή, δεν θα δούμε ημέραν καλή, αλλά χειρότερα θα έρθουν επάνω μας. Αύριο έρχεται ο Αντίχριστος. Ποιος θα σταματήσει και θα το διώξει? Ποιος θα αντισταθεί? Ποιος θα προτάξει τα στήθη του? Θα υποκύψουμε αμέσως από το πρώτο φύσιγμα. Θα πέσουμε και θα ξεχάσουμε τον Θεό μας και θα αγαπήσουμε τον Αντίχριστο. Θα λάβουμε τη σφραγίδα του και όλοι θα φωνάζουν. Είναι εύκολο πράγμα. Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι αυτό? Δεν είναι τίποτε. Είναι και παρά είναι, διότι χάνεις τη βασιλεία των ουρανών. Από τη στιγμή που δεν θα μείνεις πιστός άχρη θανάτου, χάνεις τη βασιλεία των ουρανών, την αιωνιότητα. Ας μείνουμε πιστοί, αδερφοί μου, στον Θεό μας. Και ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει την ευλογία του, όπως την έδωκε στον εκατόνταρχο σήμερα. Να μας δώσει την αγάπη του και να μας αξιώσει στον κόσμο τούτο να ζήσουμε μαζί του και στην επουράνια του βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.